Καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Μακράκη από το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουλειεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Εντάξει, το πήγα λίγο μέσω θυβών, αλλά για να ξέρει ο κόσμος και τι είναι αυτό που θα συζητήσουμε. Γιατί εσείς προχωράτε αύριο σε μια παγκρίτια πανεκπαιδευτική κινητοποίηση και αύριο υπάρχουν επίσης και στάσεις εργασίας που έχουν προκηρυχθεί και από την ΑΔΔ, μάλλον για τη διευκόλυνση αυτής της κινητοποίησης συνολικά και στον χώρο της υγείας και της παιδείας, κύριε Μακράκη. Ακριβώς, και νομίζω δεν το πήγατε μέσω θυβών. Οι καταστάσεις που βιώνουμε καθιστούν αναγκαία τη σύνδεση υγείας και παιδείας, διότι αυτή τη στιγμή το βασικό ζητούμενο και για τα δημόσια σχολεία της χώρας είναι να έχουμε σχολεία με μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Και οι αριθμοί, τα δεδομένα δείχνουν ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα, και για το λόγο αυτό υπάρχει μια έντονη διασπορά όλο αυτό το χρονικό διάστημα στα σχολεία, και σε κρούσματα που υπάρχουν στους μαθητές αλλά και σε κρούσματα που υπάρχουν στους εκπαιδευτικούς. Και αυτό, αν θέλετε, δημιουργεί νέα προβλήματα, όπως είναι η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, πολλοί μαθητές να είναι στο σπίτι, άλλοι γονείς να φοβούνται και να ανησυχούν και να μην στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο, και αυτό δημιουργεί λειτουργία στην ροή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υγεία και παιδεία. Βάλτε μέσα σε παρένθεση και κάτι άλλο που μπορεί να το καταγράφετε εσείς, να καταγράφετε μέσα στις ελληνικές οικογένειες, αλλά να δείτε πόσο μετράει για την τσέπη. Δηλαδή, εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει ένα περιστατικό, είτε σε δασκάλα, είτε σε δάσκαλο, είτε σε μαθητή, είτε σε μαθητές μέσα σε μία τάξη. Οι μαθητές οι οποίοι δεν θα πάνε στο σπίτι τους, αλλά θα συνεχίσουν κανονικά τα μαθήματα, αφού αν δεν υπάρχει το 50+1 δεν κλείνει ένα τμήμα, είναι αναγκασμένοι να κάνουν μέρα παραμέρα ένα rapid test, ακόμα και το Σάββατο, και επίσης στο ενδιάμεσο μέρα παραμέρα τις άλλες μέρες να κάνουν ένα self-test. Και άντε ένα self-test που μπορεί να το έχεις κρατήσει, να στο έχουν δώσει. Ξέρετε πως κοστίζουν, ρωτάω εγώ τους σπιτάδες, τα rapid test, διότι ξέρω οικογένειες που λένε 3 rapid test από τα 7 μέχρι τα 10 ευρώ, ανάλογα με το αν υπάρχει μια έκπτωση, αν υπάρχει μια καλή διάθεση, μια καλή θέληση από ένα φαρμακοποιό, μία φαρμακοποιό, να βοηθήσουν τους ανθρώπους αυτούς, να βοηθήσουν τους μαθητές, να βοηθήσουν τις οικογένειες. Αν πάρω το κατώτερο 3-7-21 στην εποχή της ακρίβειας, συν τα self-test, αν δεν έχουν δοθεί, αφού είναι τα επιπλέον τα οποία χρειάζονται, συν του Σαββάτου, πού θα πάει αυτή η ιστορία? Δηλαδή, έχουμε αποτρελαθεί τελείως, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Και ασχολούμαστε πάρα πολύ, επιβαρύνεται, καλύτερα να πω, το εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία. Ασχολούμαστε μόνο δηλαδή με τα πρωτόκολλα υγείας. Από την άλλη μεριά, ακριβώς το βάρος το οικονομικό είναι δυσβάστακτο. Έτσι, για τον και οικογενειακό προϋπολογισμό δεν το συζητάμε. Ακριβώς, και προφανώς εμείς συστήνουμε και στους γονείς να πηγαίνουν στις κινητές μονάδες, στις δομές υγείας. Αλλά καταλαβαίνετε ότι οι γονείς που δουλεύουν ταυτόχρονα, είναι εργαζόμενοι και βλέπουν και τις τεράστιες ώρες που υπάρχουν στις δομές υγείας για τον διαγνωστικό έλεγχο, αναγκάζονται και καταφεύγουν, όπως είπατε και εσείς, σε ιδιωτικές κλίνες, στα φαρμακεία, και είναι δυσβάστακτο το κόστος. Μα φυσικό είναι δυνατόν μέσα στο χειμώνα να παίρνεις το παιδί σου που δεν ξέρεις εάν έχει κολλήσει ή όχι, ή αν έχει κολλήσει και θέλεις να δεις αν έχει αποθεραπευτεί, αν με το υλικό φορτίο πάνω του είναι έτσι ή αλλιώς, ή από τα άλλα, όπως στην ευχή τα λένε με τα επιστημονικά τους, να το παίρνεις και να το στείνεις στην ουρά? Δηλαδή, είμαστε τόσο αποτρελαμένοι πια. Ακριβώς αυτό είναι, κύριε Γκυράκη, και έχουμε μια σειρά ετοιμάτων. Όπως είπατε και εσείς, φίξατε το ζήτημα του πρωτόκολλου υγείας, το 50+1%, το οποίο στην πράξη βέβαια η ίδια η σχολική κοινότητα το καταργεί στην πράξη, υπό την έννοια ότι δεν περιμένει ένας γονέας να στέλνει το παιδί του στο σχολείο όταν υπάρχει στο τμήμα αυτό 3 και 4 κρούσματα. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι ανησυχούν, φοβούνται και δεν στέλνουν τα παιδιά του στο σχολείο. Δεύτερο ζήτημα είναι ότι η διασύνδεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την παιδεία είναι καθίσταται αναγκαίο, διότι θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχουν υπεύθυνοι COVID ανασχολικές κοινότητες με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό. Θα ήταν πολύ σημαντικό να υπήρχε επιστημονικό προσωπικό σε αυτή τη φάση
που να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα στις σχολικές μονάδες. Ένα άλλο ζήτημα είναι προφανώς ότι επειδή μιλήσαμε μόνο για το κόστος στα rapid test, καταλαβαίνετε ότι και με βάση και τις συστάσεις που υπάρχουν και από τους επιστήμονες λόγω της μετάλλαξης όμικρον που είναι πολύ εύκολα μεταδοτική, ενισχυμένες μάσκες, μάσκες ενισχυμένης προστασίας ζητήσαμε και από το Υπουργείο Παιδείας και από την τοπική αυτοδιοίκηση εδώ από τους Δήμους να μπουν σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης για να δώσουν στους γονείς, γιατί καταλαβαίνετε ότι τα παιδιά είναι μεγάλο οικονομικό βάρος το να παίρνουν τέτοιου είδους μάσκες που είναι και ακριβές. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά αιτημάτων, όπως και η αρέωση των μαθητών ανατμίων, το οποίο αυτό προφανώς όποτε το φύγουμε το Υπουργείο Παιδείας το αγνοεί. Θα είχαμε καλύτερα δεδομένα αν υπήρχαν λιγότεροι μαθητές ανά τμήμα, είχαν αξιοποιηθεί αίθουσες και υπάρχουν αίθουσες που μπορούσαν να αξιοποιηθούν και στις ίδιες σχολικές μονάδες. Δυστυχώς δεν πήγαμε σε μια τέτοια λογική και παράλληλα σήμερα έχουμε διαρκώς λήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού. Δεν υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα στις διευθύνσεις εκπαίδευσης για να υπάρχει άμεση αντικατάσταση των εκπαιδευτικών αυτών, καθώς δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Και ταυτόχρονα, επειδή αναφερθήκατε και στην κινητοποίηση ακριβώς που έχουμε αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας μία ώρα, και να πω με την ευκαιρία αυτή ότι είναι μία σειρά πανελλαδικών δράσεων που θα γίνουν σε όλη τη χώρα και ξεκινάμε από την περιφέρεια Κρήτης για να αναδείξουμε ακριβώς αυτά τα ζητήματα. Η κυρία Κεραμέως, κατά τη δική μας άποψη, ασχολείται με την πρόθεση των εκπαιδευτικών προϊόντων του Άδωνη Γεωργιάδη. Ήρθε την Παρασκευή στο Ηράκλειο, αγνόησε να δει τους εκπαιδευτικούς φορείς, εν κρυπτό πήγε σε 2-3 σχολικές μονάδες και χωρίς να ακούσει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, χωρίς να έρθει σε μια συζήτηση με τους συλλόγους διδασκόντων. Αυτό μας κατήγγειλαν και οι συνάδελφοι από τα σχολεία αυτά. Άρα έχουμε μια γενικότερα κεντρική πολιτική από το Υπουργείο Παιδείας στο κομμάτι που αφορά τη δημόσια εκπαίδευση, της αγνόησης των αιτημάτων, τη μη πρωτοβουλία για την συνεννόηση και το διάλογο, και μας έχει φέρει σε αυτή την κατάσταση για να αναδείξουμε όλα αυτά τα ζητήματα μέσα από πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια που κάνουμε τόσο εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εσείς τώρα μιλάτε με την κοινή λογική, γιατί αυτή η κοινή λογική γίνεται άλλη λογική ανεβαίνοντας κλιμάκια, σκαλοπάτια, θέσεις κλπ. Και γιατί λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά εντάξει, διαθέτω την κοινή λογική μόνο. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Δουλειράκη. Σε πάρα πολλά ζητήματα έχει αποδείξει η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι και τα αγνοεί, αλλά και έχει μια απίστευτη αιμονή σε αποφάσεις που μπορούν να αναθεωρηθούν. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το 50-1 για τον αριθμό των κρουσμάτων ώστε να κλείσει ένα τμήμα. Είμαστε η μοναδική χώρα που το κάνει. Πλήθος επιστημόνων και άλλων φορέων έχουν επισημάνει ότι αυτό το μέτρο δεν βασίζεται κάπου επιστημονικά. Ωστόσο, το Υπουργείο Παιδείας εμένει, η κυρία Κεραμέως εμένει στο να εφαρμόζει ένα τέτοιο αφαίρετο μέτρο. Τώρα που κάνει κρύο και τα παιδιά θα πρέπει να είναι ζεστά μέσα στις τάξεις, ο αερισμός και η καθαριότητα πώς γίνεται, αναρωτιέμαι? Δεν έχουμε και λείψει το προσωπικό της καθαρέτητας λόγω COVID, γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα, κύριε Δουλειράκη, ότι δεν υπάρχει μέρημνα όταν το προσωπικό καθαριότητας μπορεί να νοσεί, δεν υπάρχουν αντικαταστάσεις. Τα 20 και τα 25 παιδιά τι τα κάνετε, πώς γίνεται ο αερισμός της τάξης? Έχετε τα παράθυρα ανοιχτά? Ο αερισμός της τάξης γίνεται μόνο με το μέτρο που έχει εξαγγείλει το Υπουργείο Παιδείας εδώ και πάρα πολύ καιρό, που είναι τα ανοιχτά παράθυρα. Δεν υπάρχει άλλο μέτρο και καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να έχουμε ανοιχτά παράθυρα. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι τα σχολεία δυστυχώς έχουν γίνει αυτή τη στιγμή εστίες διασποράς και αυτό αποδεικνύεται από τα δεδομένα που έχουμε σήμερα. Καθημερινά δεκάδες κρούσματα εντοπίζονται
στις σχολικές μονάδες, τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο και σε μαθητές. Πάντως, μέσα σε όλα αυτά τα οποία λέμε, εγώ κρατάω για άλλη μια φορά αυτό το οποίο μου επισημαίνατε, κύριε Μακράκη, χθες όταν επικοινώνησα μαζί σας για να σας καλέσω στην εκπομπή, ότι όποια και αν είναι τα θέματα, τα προβλήματα, η θέση των παιδιών, πως είναι μέσα στα σχολεία, εκείνη η φυσική τους θέση, γιατί έχουμε τους αρνητές γονείς, συνολικά 18 παιδιών σε 14 δημοτικά σχολεία και 4 στην προσχολική αγωγή στο Ηράκλειο, τα οποία δεν τα στέλνουν στο σχολείο αντιδρώντας με τα μέτρα. Από την άλλη, χθες βγήκε και η απόφαση, η είδηση ότι αναβλήθηκε για την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου η εκδίκαση της υπόθεσης της μητέρας από το Ηράκλειο, η οποία κατηγορείται για παράληψη εποπτείας ως προς τη φίτηση του παιδιού της στο σχολείο, καθώς από το Σεπτέμβριο του 2020, με αφορμή τα μέτρα από την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού, δεν έστελνε το παιδί στο σχολείο. Και επαναλαμβάνω, αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, ότι όποια και αν είναι τα θέματα και τα προβλήματα για τα οποία και εσείς παλεύετε από τη δική σας την πλευρά, η φυσική θέση των παιδιών είναι μέσα στα σχολεία. Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς το μάρμαρο το πληρώνουν αυτή τη στιγμή αυτά τα παιδιά, τα οποία και δεν βρίσκονται στη φυσική τους θέση για να έχουν πρόσβαση στο βασικό τους δικαίωμα που είναι η μόρφωση, και παράλληλα επιβαρύνεται και πάρα πολύ το ψυχοκοινωνικό τους πλαίσιο και το συναισθηματικό τους πεδίο, διότι δεν βρίσκονται και δίπλα στους μαθητές τους, δίπλα στο παιχνίδι, δίπλα στην κοινωνικοποίηση. Άρα είναι δύο πολύ σημαντικές πτυχές αυτή τη στιγμή, μόρφωση και ψυχοσυναισθηματικό πλαίσιο, το οποίο έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ για αυτά τα παιδιά μικρής ηλικίας. Μιλάμε για παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, άρα παιδιά μικρής ηλικίας από 4 μέχρι 12 ετών, και οποιοδήποτε προφανώς είναι το υπόβαθρο, το οικογενειακό, θα πρέπει να ληφθεί απαραίτητη μέρημνα ώστε αυτά τα παιδιά ομαλά να ενταχθούν ξανά εκεί που πρέπει να βρίσκονται. Από μόνη της η διαδικασία του αυτόφορου, η σύλληψη δεν λέει κάτι για αυτά τα παιδιά, ίσα που θα επιβαρύνει το οικογενειακό τους πλαίσιο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες, οι κοινωνικές υπηρεσίες που θα πρέπει να ενεργοποιηθούν, προκειμένου σύντομα, άμεσα, αυτά τα παιδιά επιτέλους να επιστρέψουν στο φυσικό τους χώρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Δουλειράκη. Καλά να είστε και εσείς.